από την μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα. Κάτσε! Νομίζω μετά από αυτή την εικόνα, τα λόγια όλα είναι περιτά, τι να πεις, απλά μόνο χαρά και τιμή που τον έχουμε κοντά μας. Τον βλέπετε εδώ κυρίες και κύριοι. Ξανά κάτω από την μπάρα. Πύρος Δήμας κοντά μας. Τι να πούμε, ένας άνθρωπος σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού. Καλημέρα κύριε Δήμα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Πόσο χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Πραγματικά χαιρόμαστε πολύ. Είστε καλά. Ξανά κάτω από την μπάρα. Τώρα, ποια είναι πιο βαριά, τα 215 ήταν αυτά? 213 ήταν αυτά. 213 μόνο, ναι. Στην Ατλάντα. Αυτό ήταν η Ατλάντα. Έφαγες δύο. Στο Σίδνεϊ ήταν τα 215. Α, εντάξει. Ναι. Ποια είναι πιο βαριά τώρα, τα 215 ή αυτό το οποίο θα τραβήξετε τους επόμενους 3,5 μήνες μέχρι τις ευρωεκλογές? Σίγουρα, ένας αθλητής ο οποίος αγωνίζεται σε τέτοιο υψηλό επίπεδο και σε Ολυμπιακούς αγώνες, πρέπει να κάνει αυτοθυσίες, καθημερινή προπόνηση. Μιλάμε για 40 με 45 τόνους κάθε μέρα. Δηλαδή τα βάρη που σηκώνει όλη την ημέρα, άμα τα προσθέσεις, είναι 40 με 45 τόνους. 40 με 45 τόνους. Καθημερινά. Δύο φορτηγά πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή εδώ τα πράγματα είναι και αυτός ο στίβος άγριος, ο στίβος της πολιτικής. Τι είναι αυτό το οποίο σας τραβάει στην πολιτική, στη συγκεκριμένη πολιτική περίοδο, έτσι, στη συγκεκριμένη κατάσταση που είμαστε, 24. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να τη βλέπετε έτσι? Έχω πει πολλές φορές ότι καλός ή κακός μέσω της πολιτικής μπορεί να αλλάξουμε πράγματα, μπορεί να κάνουμε καλύτερα πράγματα για μας, για τα παιδιά μας, για το μέλλον, και με ιντριγκάρει. Σας ιντριγκάρει, πολύ. Είσαστε της ιντριγκάς, σας αρέσει η ιντριγκά. Εννοώ η πρόκληση. Η πρόκληση μου αρέσει. Η ίντριγκα δεν μου αρέσει. Ναι, αυτό εννοώ. Η πρόκληση. Αυτό το οποίο κάνει, ναι. Δίνει το αλάτι και το πιπέρι. Ωραία. Και να ρωτήσω κάτι εγώ. Είναι κατάλληλος ο Πύρος Δήμας για να εκπροσωπήσει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και την Ελλάδα? Εντάξει. Οι πιο πολλοί ξέρουν τον Πύρο. Ο Πύρος Δήμας. Κοίτα, δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να κρατάω μικρό καλά. Εντάξει, εμείς έχουμε κάνει μια πρόβλεψη ότι μπορεί. Στο μυαλό μας το έχουμε. Ναι, ότι μπορεί να είστε στο ευρωψηφοδέλτιο. Ο Πύρος Δήμας δεν είναι απλά ένας αρχιβαρίστας ο οποίος σήκωσε σε τέσσερις Ολυμπιακούς αγώνες και σηκώνει βάρη. Ο Πύρος Δήμας είναι τεχνικός διευθυντής στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία. Είναι αντιπρόεδρος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τα κοινά, για το ναι και το όχι. Για το σημεοφόρο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει με την πορεία του, με τη στάση ζωής του τόσα χρόνια ποιος είναι και πόσο ενδιαφέρεται για τα πράγματα καθημερινώς. Καμία αμφιβολία δεν έχουμε, αλλά ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά. Τα κόμματα πάντα ψάχνουν τα γνωστά λαμπερά, τα πρόσωπα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα και λαμπερά. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές η κοινή γνώμη, αυτό δεν αφορά εσάς φυσικά, έχει πάει στον κουβά με κάποιες επιλογές της. Δηλαδή πέρασαν και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από το Ευρωκοινοβούλιο προσωπικότητες οι οποίες στο χώρο τους, όχι μόνο στον αθλητισμό, είχαν διαπρέψει, αλλά στην πολιτική σαν να μην κατάφεραν να μπουν στο πετσί του αθλήματος. Ο καθένας το είδος του και λουμίδι στους καφέδες, λόγω. Και έτσι απαντάτε. Ωραία. Πιστεύεις λοιπόν ότι εσύ θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα κάποια πράγματα? Αν σε ρωτούσαμε έτσι, ποια είναι η πρώτη σου αγωνία σε περίπτωση που εκλεγείς και μπεις στο Ευρωκοινοβούλιο? Τι θα προσπαθούσες να είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξεις? Ποιο θα ήταν αυτό το πράγμα? Ο Πύρος Δήμας είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Λοιπόν, τα παιδιά μας τα τελευταία χρόνια περάσαν πάρα πολλά. Κοπήκαν ώρες γυμναστικής από τα σχολεία. Κοπήκανε λεφτά στον αθλητισμό. Γενικά μειωθήκαν τα λεφτά από σωματεία, από ομοσπονδίες. Είχαμε και δύο χρόνια COVID και βλέπουμε τα αποτελέσματα της βίας και μέσα στα σχολεία και εκτός από τα σχολεία. Είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης, λες? Όπως τρώσεις και όπως τρώσεις. Άρα πως αυτή την κατεύθυνση θα ήταν κάτι το οποίο πολλά μπορούμε να αλλάξουμε. Φυσικά και είναι πολλά τα προβλήματα που έχει σήμερα η νεολαία, τα νέα παιδιά. Εγώ είμαι αθλητισμός. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα, όπως έχουμε στη Βόρειο Ήπειρο. Έχουμε ένα δήμαρχο στη φυλακή, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει το κράτος δικαίου. Η Αλβανία, μια χώρα η οποία οδεύει προς την Ευρώπη, αλλά θα πρέπει, η Ελλάδα έχει κάνει τις κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες, έχει βάλει και βέτο,
Εμείς προσπαθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να ανταπεξέλθω και να μιλήσω, να υπάρχει η φωνή και αυτών των ανθρώπων στην Ευρωβουλή. Άρα στην υπόθεση Φρέντι Μπελέρ, επειδή αναφερθήκατε εκεί, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση? Γιατί βλέπουμε ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει στη φυλακή, δεν έχει ορκιστεί και από την άλλη τόσες αιτήσεις αποφυλάκησης που έχει θέσει ο ίδιος έχουν πέσει στο κενό μέχρι στιγμής. Λέγαμε, δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Είναι... που υπάρχουν επάνω είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα είδος ΠΑΚ, το ονομάζουν αυτοί, υπό το μανδύα των Αμερικανών και των Ευρωπαίων και ελέγχεται πλήρως από το καθεστώς, από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ράμα, και δεν μιλάει κανείς, ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι, για την δικό τους παιδί. Πιστεύετε θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη πάνω σε αυτή την υπόθεση ή όχι? Θα τραβήξει πολύ ακόμη? Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και προσωπικά όλοι μας συνεχίζουμε τον αγώνα για την υπόθεση αυτή να υπάρχει μια δίκαιη δίκη και να βγει ο Φρέντι Μπελέρ να ορκιστεί και δήμαρχος. Σε πονάει αυτό το θέμα? Εμείς είχαμε στο μυαλό μας να στο θέσουμε παρακάτω στην ατζέντα, αλλά βλέπω ότι είναι στο ψηλό σκαλοπάτι. Να σας πω, εγώ το έχω πει πολλές φορές και μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού πριν ένα χρόνο πριν που είχαμε πάει στη Χυμάρα. Το είχα πει και τότε ότι οι χυμαριώτες δεν αναγνωρίζονται ακόμα και σήμερα ως μειονοτικοί. Από την εποχή Χότζα μπήκανε φυλακοί γιατί δεν δεχτήκανε να ψηφίσουν. Από τότε σταματήσαν τα ελληνικά σχολεία. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε το σταυρό μας, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε ελληνικά. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες καν. Ακόμα και σήμερα συνεχίζουν τα ίδια πράγματα. Βλέπουμε τον δήμαρχο φυλακή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρομοκρατία στα χωριά μας. Όταν πας επάνω σε καλοδέχονται οι πολίτες σίγουρα, το σύστημα εκεί πέρα πώς το βλέπεις? Το σύστημα σε παρακολουθεί απλά. Έχεις πράκτορες που σε παρακολουθούν κάθε μέρα. Για πες, ενδιαφέρον έχει αυτό. Αυτά που είπα, φτάνουν. Κάθε φορά καταλαβαίνετε. Κάθε φορά που πηγαίνεις επάνω έχεις σκιές δηλαδή. Φυσικά. Πηγαίνετε οι οποίοι συχνά, φοβούνται μην ξεσηκώσεις τον κόσμο. Βλέπουν τις επαφές που κάνεις, βλέπουν με ποιον κάθεσαι, με ποιον μιλάς, τι λες, τα πάντα. Πηγαίνετε συχνά? Όπως ήταν και την εποχή του Χότζα. Πηγαίνετε συχνά πάνω? Πηγαίνω συχνά, ναι. Κάθε χρόνο πηγαίνω. Πάντα με τις σκιές. Δύο φορές, τρεις φορές. Πάντα με τις σκιές από πίσω. Δυστυχώς. Μάλιστα. Πάντως είναι ένα κομμάτι το οποίο το κουβαλάτε στην καρδιά σας. Είναι οι ρίζες μου εκεί. Είναι και η μάνα μου και ο πατέρας μου. Είναι ο τάφος γιαγιάς μου. Είναι οι ρίζες μου εκεί. Χωρίς τις ρίζες μας δεν είμαστε τίποτα. Φοβάσαι για αυτούς εκεί? Τους γονείς μου τους έχω χάσει για το 17 και το 20. Φυσικά και φοβάμαι, για όλους φοβάμαι. Όταν μπαίνει στο μαγαζί σου άλλος και σου λέει βγάλε τα βιβλία της 20ετίας. Τώρα. Α, έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Πίεση, bullying, φοβισμός. Είναι έντονες και δύσκολες στιγμές. Μάλιστα. Ας γυρίσουμε πίσω λίγο στα δικά μας τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω λιγάκι να πάμε στην πολιτική πάλι. Άκουσα τις προάλλες, κάνατε μία δήλωση, κύριε Δήμα, που είπατε ότι μπήκατε στην πολιτική στα δύσκολα και χάσατε πάρα πολλά από αυτό. Δεν είπα ότι χάσαμε πάρα πολλά από αυτό. Είπα ότι όταν μπαίνεις στην πολιτική χάνεις κάποια πράγματα. Και είναι αυτά τα οποία χάνεις. Χάνεις την αγάπη και την αποδοχή όλου του κόσμου. Αλλά εν γνώση μου μπήκα στα δύσκολα γιατί ήξερα ότι είναι δύσκολα και έπρεπε να δείξω στον ελληνικό λαό και στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Γιατί έτσι έμαθα στη ζωή μου να παλεύω, να αγωνίζομαι και να πετυχαίνω στα δύσκολα. Και αυτό έκανα. Εντάξει, μπήκατε στην πολιτική στη φάση του μαύρου μνημονίου, των πολύ δύσκολων χρόνων. Δεν ήταν το μαύρο μνημόνιο μόνο, ήταν και ότι υπήρχε και η αντιλογία που τα έσκιζε, τα πατούσε κάτω και τα μνημόνια. Τα καταργούσε και τα... και έβαλε τον λαό σε μία... πώς να το πω... έβαλε σε μία διχόνοια τον λαό ότι υπάρχει και άλλη λύση και μπορούμε να περάμε καλά και να είμαστε καλά χωρίς να έχουμε όλα αυτά. Εσείς τότε χάσατε ένα κομμάτι της καθολικής αποδοχής σας, ας πούμε. Δεν θα μπορούσα. Κατεβαίνοντας με το... Απλά... εντάξει, ο κόσμος
Εκείνη τη στιγμή θεωρούσε ότι εγώ είχα λάθος απόψεις και κάποιοι θεωρούσαν ότι είχαν σωστές απόψεις. Αλλά αυτή είναι η δημοκρατία, αλλά όπως και στο ναι και στο όχι. Προδότης, έμενα μνημόνια. Ναι, εντάξει. Ήταν είχατε αντιδράσει στον κόσμο υπήρχαν, σας. Υπήρχαν σχόλια στα Facebook. Mm-hmm. Υπάρχουν οι καναπεδάκηδες, οι οποίοι γράφουν με την ευκολία του καναπέ, γράφουν ό,τι θέλουν και σε κατηγορούν και σε λιδωρούν. Αλλά προχωράμε μπροστά. Πώς το διαχειριστήκατε, γιατί δεν είναι εύκολο. Έχω διαχειριστεί πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Και με δύναμη ψυχής, με πίστη και συνεχίζουμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει και βλέπει. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς τότε ενταχθήκατε και κατεβήκατε στην πολιτική με το Πασόκ. Ναι. Και τώρα όλα δείχνουν ότι θα είστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό? Τι είναι αυτό το οποίο σας έκανε? Πολιτικές απόψεις νομίζω δεν έχετε αλλάξει, γιατί σας ακούω από τότε τα ίδια πράγματα λέγατε, τα ίδια λέτε. Αλλά είναι η Νέα Δημοκρατία το Πασόκ του παρόντος? Ούτε κατηγόρησα ποτέ τη Νέα Δημοκρατία πρώτον. Απλά ταυτίζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε τις ίδιες θέσεις όπως και εγώ. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα στα προβλήματα, δίπλα στα προβλήματα τα δικά μας, και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Κιμάρα το απέδειξε αυτό. Ναι, πώς σας έψησε ο Μητσοτάκης να το κάνετε, το λέω, γιατί πολιτικά είναι μια μεταπίδηση. Δεν χρειαζόταν να με ψήσει. Δεν χρειαζόταν να σας πω. Όχι. Πώς έγινε η επαφή? Τον πίστευα τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον ξέρω χρόνια. Είχαμε μια επαφή από τότε και την κρατήσαμε αυτή τη φιλία. Μάλιστα. Οπότε και ταυτιστήκατε και με τις απόψεις του συγκεκριμένου κόμματος. Σας βρήκε σύμφωνο σε πάρα πολλά θέματα, έτσι. Είμαστε σύμφωνοι. Μήπως ο Μητσοτάκης είναι Πασόκ τελικά? Δεν ξέρω. Ρωτήστε τον. Ρωτήστε. Θα το ρωτήσουμε, ναι. Το λέω γιατί. Το λέω σαν να το λέτε σαν μια φυσική εξέλιξη στην πολιτική σας πορεία. Εντάξει. Αλλιώς ήταν τα πράγματα το 2000, αλλιώς ήταν το 2008. Αλλιώς ήταν το 2015, αλλιώς ήταν το 2012 στην κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, αλλιώς ήταν η πολιτική σήμερα. Ναι. Σήμερα την πορεία του Πασόκ πώς τη βλέπετε με πρόεδρο τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Δεν θέλετε να μπείτε σε αυτό? Ωραία, καθόλου. Πάμε στα δικά σας, αυτά που θέλετε να σχολιάσετε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέτε, σας συνδέει και μια φιλία από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ ήρθα εδώ για να μιλήσουμε για αθλητισμό. Και με θα μιλήσουμε για όλα μιλάμε, κύριε Ζήμα, τα πάντα. Θα πρέπει να αποφασίσετε σε ποια βάρκα θα πατάτε. Εδώ εγώ ήρθα να μιλήσω για αθλητισμό. Θα μιλήσω. Θα μιλήσουμε για την ερώτηση, θα μιλήσουμε γιατί με ενδιαφέρει η πολιτική, αλλά γιατί θέλω να κάνω. Η πολιτική είναι η ενασχόληση η οποία δεν μπορεί να μείνει έξω από όλα αυτά. Και δεν μπορώ, τώρα είμαστε και μετά από ένα τετραήμερο έντονο πολιτικό, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς θα βλέπετε όλα αυτά τα οποία έγιναν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ουδέν σχόλιο. Δεν έχετε να σχολιάσετε τίποτα. Πραγματικά. Ο κύριος Κασελάκης πώς σας φαίνεται, είναι συμπαθητικός, είναι κάτι σας αρέσει, κάτι σας ξενίζει? Ούτε με ξενίζει, ούτε μου αρέσει, ούτε με τρελαίνει. Δεν σας δημιουργεί του και κάτι? Πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει? Δεν σας κάνει κάτι κλικ? Τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι, γιατί είχαμε πριν από λίγο καιρό, είχαμε την κυκλοφορία της βιογραφίας σας, σωστά? Πύρος, το μικρό μου όνομα. Με το μικρό μου όνομα. Μάλιστα. Τι μαθαίνει κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο? Θα πάρει δηλαδή και άγνωστες πτυχές έτσι από τον Πύρο Δήμα, παιδικά χρόνια, όλες οι δυνατές στιγμές στον αθλητισμό? Είναι ένα βιβλίο, να σας πω, το οποίο ξεκίνησε με την παρότηση του γιού μου να δώσω μια συνέντευξη σε έναν νεαρό που τελείωσε το Yale και το Columbia, Νίκος Ευσταθίου. Λοιπόν, ο συγγραφέας είναι ο Νίκος Ευσταθίου, ο οποίος όταν βλέπω τέτοια παιδιά που έχουν κάνει αυτές τις σπουδές και έχουν προσπαθήσει στη ζωή τους να κάνουν πράγματα, συγκινούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και όταν ήρθε η ώρα να δώσω εκείνη τη συνέντευξη, εγώ έδωσα μια άλλη συνέντευξη, την κάψαμε τη συνέντευξη. Ναι. Και ο Νίκος πολύ στεναχωρέθηκε. Δεν τον ήξερα καν τότε. Δεν είχαμε έρθει σε επαφή. Μου λέει ο γιος μου, το έκαψες. Μπαμπά, και τι είναι αυτά, και είχαμε πει θα κάνεις με τον Νίκο. Του λέω, ξέχασε τον Βίκτορ, τελείωσε τώρα, πάμε για άλλα. Κάποια στιγμή μου λέει ο Νίκος θέλει να κάνει ένα βιβλίο με 4 ιστορίες, ιστοριούλες. Και λέω, okay, να κάνουμε μια ιστοριούλα. Ξεκίνησε η ιστοριούλα όμως και μου λέει, δεν βγαίνει η ιστοριούλα, αυτό είναι ολόκληρο βιβλίο, μου λέει.
Και έτσι όπως ξεκίνησε η ιστοριούλα η πρώτη, με την έρευνα, γιατί έλεγα πράγματα για την Αλβανία την τότε, επί Χότζα, και έψαχνε και έκανε και έρευνα. Ναι. Όπως, και βρήκε πράγματα που γράφανε ήδη οι δημοσιογράφοι, ήδη οι ιστορικοί της Αλβανίας, και τα συνέδε. Μάλιστα. Και εμένα αυτό μου έκανε το κλικ. Και όταν μου ζήτησε να κάνω... Τον εμπιστεύτηκα. Είναι ένας νεαρός ο οποίος γεννήθηκε το 92 όταν εγώ... Εκεί, αλλά... 20 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Ναι. Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή την οποία έχετε κρατήσει μέσα σας και θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας? Τα 13 λεπτά χειροκροτήματος του κόσμου, της χαράς του κόσμου μέσα στο στάδιο. Δεν θα το άλλαζε με κανένα, με τίποτα, ούτε με τα μετάλλια. Να βιάζομαι για να προλάβω τους αγώνες, γιατί δεν ήταν το πόδι έτοιμο. Και με τις δυσκολίες και με τον πόνο και με όλα αυτά που τραβούσα και ψυχολογικά δεν είσαι έτοιμος και δεν είσαι καλά. Έφτασα 2 φορές έξω από το σπίτι να χτυπήσω το κουδούνι. Αλλά... Έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι πήγα να χτυπήσω το κουδούνι και λέω, αν χτυπήσω το κουδούνι δεν υπάρχει γυρισμός σε αυτό που θα κάνεις και θα πρέπει να αναρωτιέσαι μια ζωή μέχρι στα βαθιά γεράματα, τι θα έκανα αν έπαιζα. Τώρα που έπαιξα, ξέρω τι έκανα. Ναι, τώρα μετρήθηκε. Ναι, μετρήθηκε. Όντως, έχεις ένα δίκιο. Ναι, αυτό θα το είχα βάρος. Γιατί ο Πύρος Δήμας τελικά, πώς να το πω, προτιμήθηκε από την Αμερικανική Ομοσπονδία. Εμείς δεν είχαμε εδώ θέσεις να του προσφέρουμε στην Ελληνική Άρση Βαρών. Κοιτάξτε, μετά το 2008, οι περικοπές στον αθλητισμό και στα λεφτά των ομοσπονδίων είναι πάρα πολλά, αλλά είμαι σαν διοικητικός. Ένας διοικητικός δεν μπορεί να είναι και προπονητής στην εθνική ομάδα και να έχει σχέσεις με χρήματα. Ναι. Εμείς που τον θέλουμε το Δήμα όμως κανονικά. Τον θέλουμε εμείς, στο πλάι μεγάλων αθλητών. Εμείς έτσι και αλλιώς με αυτά τα χρήματα που δίνει η πολιτεία προσπαθούμε να τα δώσουμε στην νεολαία και να τα... διοχετεύουμε όσο πιο καλά και να στηρίζουμε τα σωματεία, τους νέους αθλητές που βγαίνουν. Αυτά τα λίγα που υπάρχουν τα δίνουμε σε αυτούς. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για την Άρση Βαρών και το άθλημα με τα λίγα μέσα που έχουμε. Υπάρχουν άλλοι πύροι οι οποίοι έρχονται? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχουν ταλέντα πολλά. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά υπάρχει στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Αλλά μαύρα μνημόνια τώρα είναι περίπου δηλαδή, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Αλλά σε εμάς έπεσε διπλάσιο τσεκούρι. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Και εξωαθλητικούς. Και εξωαθλητικούς. Το 2015 με το που βγήκε κάποια κυβέρνηση, γιατί δεν θέλω να πω το όνομα. Ναι, δεν ξέρουμε ποιο είναι. Κόπηκε, η μόνη ομοσπονδία που κόπηκε 55% ήταν η Άρση Βαρών. Γιατί έτσι θέλαν κάποιοι. Γιατί ήσασταν πασό. Γιατί εμείς ψηφίζαμε μνημόνια, αυτοί τα σκίζανε. Α, και σας είχαν κόψει τη χρηματοδότηση. 55. Στις άλλες ομοσπονδίες και εκεί είχε πέσει τσεκούρι όμως. Όχι. Μόνο σε εσάς. Μόνο σε εμάς. Μόνο σε μια άλλη ομοσπονδία. Αυτό κόστησε και αυτό το πισωγύρισμα, ας πούμε, της ελληνικής Άρσης Βαρών. Κοιτάξτε να δείτε, το 2008 υπήρχε ένα πρόστιμο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία γύρω στα 500.000. Το οποίο πληρώθηκε. Όχι από κρατικό χρήμα. Ναι. Όχι από κρατικό χρήμα. Το 2012 ήρθε το κράτος και λέει, κάντε διακανονισμό των 1,5 εκατομμύριο που χρωστάει η Ομοσπονδία προς τρίτους με 570 προϋπολογισμό. Έστω και 1 ευρώ να έβαζα παραπάνω θα πήγαινε στο αφημί του Προέδρου. Άρα σημαίνει ότι μέχρι το 2015 ξεχρεώσαμε και το 1,5 εκατομμύριο. Εκεί που είπαμε θα κάνουμε το comeback το 2015, εκεί ήρθε η περικοπή μεγάλη το 55%, έτσι, το οποίο λοιπόν, μας γονάτισε τελείως. Αλλά ευτυχώς κρατηθήκαμε όρθιοι, γιατί μας βοηθήσαν κάποιοι
συνάδελφοι από άλλες ομοσπονδίες φιλοξενούσαν αθλητές σε παγκόσμια ευρωπαϊκά και καταφέραμε να υπάρχουμε στο χάρτη, γιατί δεν κάναμε τίποτα. Το 19 και μετά ξεκινήσαμε και λειτουργούμε ξανά σαν ομοσπονδία. Και να σταθείτε και στα πόδια σας, έτσι, μόλις και να βοηθήσουμε τη νέα γενιά. Ακριβώς. Τώρα, επειδή είπατε νέα γενιά, από τη νέα γενιά αθλητών, ποιους ξεχωρίζετε, κύριε Δήμα? Κοίτα, ξεχωρίζω πάρα πολλούς. Δεν μόνο για την Αρσβάρα. Ναι, ξεχωρίζω πάρα πολλούς. Έχουμε και στο Στίβο τον Τεντόγλου, έχουμε και τον Πετρούνια, ο οποίος μας έχει κάνει περήφανος πολλές φορές. Τσιτσιπά Σάκαρη, αλλά υπάρχουν και άλλοι αθλητές οι οποίοι δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Και εύχομαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες να δούμε όλους αυτούς να μας φέρουν χρυσά μετάλλια. Φέτος είναι Παρίσι, 24, και θα χαρώ πολύ, όπως και όλος ο ελληνικός λαός, να δούμε όσο πιο πολλούς αθλητές στο βάθρο. Αν έπρεπε να στοιχηματίσετε 3 ευρώ, ένα για κάθε έναν αθλητή, για 3 αθλητές δηλαδή. 1 ευρώ. Κοίτα, ο αθλητισμός. Ποιος πιστεύετε ότι θα ανέβαινε στο βάθρο? Κοίτα, όλοι έχουν δυνατότητες. Ο αθλητισμός δεν είναι ούτε στοίχημα. Είναι ο αθλητισμός, είναι αθλητισμός. Είναι η μέρα. Είναι η μέρα, είναι οι τραυματισμοί, είναι πολλά πράγματα που παίζουν. Είναι η συγκυρία. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στον αθλητισμό. Θεωρώ ότι τα παιδιά που ήταν στα μετάλλια έχουν τη μεγαλύτερη πίεση. Είναι στην Ευρώπη, είναι πολύ κοντά με την Ελλάδα. Θα έχουν σίγουρα ψυχολογική πίεση μεγαλύτερη. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που εύχομαι είναι να είναι υγιής και στοίχημα δεν βάζω για κανέναν. Και όλα τα άλλα έρχονται. Υγεία και τα μετάλλια θα έρθουν. Αυτό. Στις ακαδημίες που πηγαίνετε, κύριε Δήμα, τι σας λένε εκεί, τα παιδιά, τα πιτσιρίκια, έτσι, μεγαλύτεροι παιδιά... άνθρωποι? Καταρχήν, ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί το 12. Και σήμερα πηγαίνει η 6η Δημοτικού. Σωστά. Δεν σας έχει δει κάτω από την μπάρα. Σίγουρα δεν μας έχει δει, αλλά στην ελληνική οικογένεια συζητείται αυτό. Και ένα παιδί στην 6η Δημοτικού με έχει δει και στο βιβλίο της φυσικής και στο βιβλίο των Αγγλικών. Mm-hmm. Έχει συζητηθεί στο σπίτι, στο σχολείο. Υπάρχει η Ολυμπιακή Παιδεία. Υπάρχουν οι Ολυμπιονίκες και εγώ. Πηγαίνω τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε κάποιο σχολείο. Τώρα γύρισα από τα Γιάννηνα, επισκέφτηκα 4 σχολεία. Και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο και ειδικό σχολείο, αλλά πιστεύω τα παιδιά μας ξέρουν από την οικογένεια. Τι σας λένε λοιπόν όταν... Η ερώτηση είναι αυτή, πώς τα σηκώνατε και πόσα κιλά σήκωνες και αν σηκώνω ένα αμάξι, ειδικά στο δημοτικό έχουν πολύ ωραίες ερωτήσεις και πολύ... Ναι, θα μοιραστείτε καμία μαζί μας. Αν σηκώνετε ένα αμάξι, λοιπόν, είναι το ένα. Ναι. Και εντάξει. Μπορεί να σας έχει συγκινήσει κάποια ερώτηση, η οποία μπορεί να σας έχει έτσι... Εντάξει, τα παιδιά σου ρωτάνε τα πιο απίστευτα πράγματα, αλλά με πολύ αγάπη και με πολύ αθότητα. Εγώ χαίρομαι που έτσι είμαι κοντά τους και μου λένε, εμένα μπορείς να με σηκώσεις. Μάλιστα. Πάντως και εγώ που δεν είμαι το παιδάκι το μικρό που ήρθατε στο δημοτικό. Εντάξει, ούτε εσύ αυτές... τον έχεις προλάβει να έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ που το λες. Χαμογελάει. Βλέποντας τώρα αυτές τις εικόνες. Εντάξει, δηλαδή είναι οι πρώτες ερωτήσεις όταν βλέπεις τον Πύρο Δήμα από κοντά. Εντάξει. Να του πεις πώς το έκανες αυτό το πράγμα. Αυτές οι εικόνες ακριβώς αυτό είναι. Ότι πολλοί κόσμοι βλέπει έναν αγώνα. Η προσπάθεια για να φτάσει σε αυτόν τον αγώνα είναι τετραετής προσπάθεια. Φανταστείτε ότι για να ετοιμαστώ για το 2004, ναι, ξεκίνησε η προετοιμασία από το 2000, 4 χρόνια πριν. Και ήμουν 16 χρόνια στο προσκήνιο. Και φανταστείτε ένα αμάξι να το πατά συνέχεια στο 200 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή θα κάνει μπαμ. Λίγα δευτερόλεπτα, έτσι, ναι, που θα ανέβεις για να... Μάλιστα. Πήρω, όση ώρα μιλάς, το άθλημά σου. Βλέπω τη Βέρα στο χέρι σου και σκέφτομαι ότι θα γίνεις μπαμπάς ξανά σε λίγο καιρό, ε. Ναι. Πότε με το καλό. Και πώς είναι αυτό? Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ, έτσι, δώρο Θεού που λέω εγώ. Είναι συγκινητικό. Ναι, θα γίνω μπαμπάς και περιμένω πώς και πώς. Το περιμένεις, ε. Με αγωνία. Με αγωνία, ναι. Πότε με το καλό έρχεται? Έρχεται πασχαλινό, πιστεύω. Εκεί πριν το Πάσχα. Λίγο πριν το Πάσχα. Λίγο πριν το Πάσχα, ναι. Ναι, λίγο πριν και το Πάσχα. Πέμπτο παιδάκι. Πέμπτο για σας. Παιδάκι, ναι. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πάρω λεωφορείο, τα άλλα έχουν μεγαλώσει. Έχουν μεγαλώσει τα άλλα. Ναι. Πώς αντιμετωπίζουν την έλευση του νέου μέλους της οικογένειας? Χαίρονται. Πολύ. Είσαι και τυχερός τώρα, γιατί έχεις παιδιά που μπορούν να μεγαλώσουν το μικρό. Τα παιδιά μου είναι στο εξωτερικό. Όλα, Είναι εκεί, σπουδάζουν εκεί.
συνεχίζουν τις σπουδές τους και είναι καλά. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να ασχολείται έστω και σε επίπεδο, ας πούμε, θεωρητικό, τεχνοκρατικό με τον αθλητισμό? Η Μαρία, η κόρη μου, το τρίτο μου παιδί, κάνει αρσιβαρόν στο Σικάγο. Ναι, δουλεύει εκεί τώρα και κάνει την πρακτική της πριν το μεταπτυχιακό και κάνει και αρσιβαρόν. Πώς αισθάνεσαι που μπόρεσες να τους προσφέρεις τώρα, περίμενε. Έχεις πάρει 4-5 και πώς αυτό, και πώς εκεί. Έχουμε και τρεις ερωτήσεις. Ένας. Μας φύγησε λίγο πυρός Δήμος εδώ, καταλαβαίνεις. Πώς αισθάνεσαι που μπόρεσες να τους προσφέρεις τόσες ευκολίες που εσύ δεν είχες? Μα γι' αυτό πιστεύω όλοι οι γονείς προσπαθούν και αγωνίζονται και παλεύουν για να έχουν τα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό έκανα κι εγώ. Αυτό που δεν μπόρεσα εγώ να κάνω και δεν μπορούσα να κάνω, δεν ήθελα στα παιδιά μου να δώσω ούτε οικόπεδα, ούτε σπίτια, ούτε περιουσίες. Ήθελα να δώσω αυτό. Γνώση. Άννα, δεν ήθελες να ρωτήσεις κάτι? Πόση ώρα μιλάει και τα παιδιά, να μην πάω και στη σύζυγο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δίπλα του και πολύ σημαντικός άνθρωπος για σας. Η Αφροδίτη είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Και σας τράβηξε και έτσι. Κοίτα, με την Αφροδίτη έχουμε πολλά κοινά. Ήταν αθλήτρια, την ήξερα φυσιονομικά, αλλά δεν είχαμε έρθει ποτέ κοντά, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Και βρεθήκαμε σε ένα μαραθώνιο στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη το 21 το Σεπτέμβριο. Εκεί ήρθαμε κοντά, γνωριστήκαμε, ήρθαμε κοντά και από τότε είμαστε χωρίστοι. Είναι αυτό που λένε. Αυτά είναι. Έρωτας κεραυνοβόλος. Ναι. 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 Με κάνει να γελάω, με κάνει χαρούμενο. Με κάνει ευτυχισμένο που λέμε. Άρα λοιπόν και η ευτυχία, ακόμα και όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του. Ναι. Έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος που δεν το περιμένεις, γιατί πολλές φορές λες σε αυτή την ηλικία τώρα πού να βρω εγώ έναν άνθρωπο και να είναι και καλά. Σωστό. Συνήθως τα μοντέλα σε αυτές τις ηλικίες είναι μεταχειρισμένα, αλλά κάποια είναι καλό μεταχειρισμένα. Εντάξει. Οπότε. Ναι, γιατί. Το είπες και αυτό. Το είπες και αυτό. Α, την αυτοκριτική μου κάνω. Τα μοντέλα. Τα κακομεταχειρισμένα και καλομεταχειρισμένα. Την αυτοκριτική μου κάνω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μας πεις ότι πίσω από έναν άντρα πάντα κρύβεται και μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Πάντα. Είσαι αυτή τη άποψη. Εγώ είμαι. Δεν πάντα είστε, κύριε Δήμα. Εγώ είμαι. Κοιτάω τον Γιώργο, μην το πιστεύει, δεν το πιστεύει. Αυτό ισχύει πάντα. Ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Αν μια απόφαση στη ζωή σου έπρεπε να έχει πάρει διαφορετικά, ποια θα ήταν αυτή? Καμία δεν θα άλλαζα. Τις αποφάσεις που παίρνουμε, τις παίρνουμε και αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας. Καλημέρα, καλή επιτυχία. Είχα πολύ περισσότερο χρόνο, δεν ξέρετε πόσες ερωτήσεις. Αν κατέβετε με το ευρωψηφοδέλτιο, να σας φιλοξενήσουμε και σαν υποψήφιο. Έτσι, γιατί όχι, εννοείται. Θα το χαρώ πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Από εκεί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.